Να πάμε λίγο στην πολιτική, να γυρίσουμε λίγο και να αναφερθούμε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και τα μηνύματα τα οποία προέκυψαν. Θέλω να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο, να στο μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λίτινα, εξελέγει μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ βέβαια. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Λίτινα λίγο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω, συγχαρητήρια για την εκλογή σας βέβαια. Προέκυψαν μηνύματα ενότητας. Σε όλους τους συνέδρους. Βέβαια. Μηνύματα ενότητας από τη μία και πολιτικής αυτονομίας από την άλλη, μέσα από το συνέδριο. Η επόμενη μέρα σας βρίσκει με ποιον στόχο, ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο Κρήτης. Και στο Ρέθυμνο, αν θέλετε να εστιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε σε ένα συνέδριο το οποίο ήταν για μένα τουλάχιστον από τα αρκετά που έχω συμμετάσχει στο πιο ενωτικό, το πιο ελπιδοφόρο, το πιο ανανεωμένο και το πιο αισιόδοξο συνέδριο από τουλάχιστον αρκετά που έχω ζήσει εγώ. Νομίζω ότι το πρόταγμα το οποίο βγήκε από αυτό ως απάβγασμα είναι ένα και συγκεκριμένο. Το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, να ξαναέρθει ψηλά στην πολιτική σκακέρα για να μπορέσει να προσφέρει ξανά στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα αυτά τα οποία γνωρίζει να κάνει πολύ καλά. Και ποια είναι αυτά? Να σηκώνει τη χώρα ψηλά, να βελτιώνει το επίπεδο ζωής των κοινωνιών, των πολιτών και να μπορεί να προχωράει γενικότερα καλύτερα τη χώρα στο μέλλον. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι αποτυπώνεται αυτή η αλλαγή, αυτή η όθηση, αυτό το καλό κλίμα που λέτε ότι υπάρχει? Νομίζω όχι. Παρατηρούμε και εμείς, παρακολουθούμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις όπως αυτές προχωράνε. Διαπιστώσαμε αυτόματα ένα πρώτο βήμα με την εκλογή του Προέδρου, αλλά από εκεί και μετά νομίζω ότι έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά μας. Και τα βήματα που κάνουμε ένα-ένα, με πρώτο βήμα την εκλογή του Προέδρου, δεύτερο βήμα την εκλογή των οργάνων και τρίτο βήμα το συνέδριο. Ναι. Νομίζω αυτά το δείχνουν. Σιγά σιγά με ακούτε? Βέβαια, συνεχίστε. Α, και τρίτο βήμα λοιπόν το συνέδριο που έγινε προχθές, νομίζω ότι δημιουργούμε το σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο θα πατήσουμε για να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Τα ποσοστά δεν είναι αυτά που μας ικανοποιούν, γιατί όμως δεν είναι δικό μας το θέμα. Δεν θέλουμε να αυτοικανοποιηθούμε εμείς. Θέλουμε να ανέβουμε ψηλότερα και να μπορέσουμε να προσφέρουμε περισσότερα βάση του προγράμματος και των ιδεών της σοσιαλδημοκρατίας, να προσφέρουμε περισσότερα στη χώρα και τους πολίτες. Υψηλές οι προσδοκίες στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο? Αρκετά υψηλές. Ήρθε η ώρα να ξαναβάψουμε την Κρήτη πράσινη, διότι αυτός ο λαός εδώ, ο δημοκρατικός λαός της Κρήτης, γνωρίζει πολύ καλά ότι ο δρόμος περνάει μέσα από το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, προκειμένου να μπορέσει να εκφραστεί ξανά η αγωνία των πολιτών, η αγωνία της κοινωνίας και η ανάγκη να προχωρήσουμε επίπεδο, να σηκωθούμε σκαλιά, να πάμε ψηλότερα όπως το λέω εγώ. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Λίτινα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ, καλό απόγευμα.